Κύριε Υπουργέ, κύριοι αρχηγοί, κύριε διοικητά, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το κέντρο εκπαίδευσης της Καλαμάτας για να μπορέσω και εγώ ο ίδιος να διαπιστώσω την μεγάλη πρόοδο η οποία συντελείται πια στον τρόπο τον οποίο εκπαιδεύουμε τους αεροπόρους μας. Πράγματι, μία από τις πολύ σημαντικές αποφάσεις που πήρε η κυβέρνησή μας την προηγούμενη τετραετία ήταν να επενδύσουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της αεροπορικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με μία από τις πιο σοβαρές εταιρείες του Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους μας αεροπόρους τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε ένα από τα πιο υπερσύγχρονα, αν όχι το πιο υπερσύγχρονο, αεροπλάνο, αεροσκάφος εκπαίδευσης, το οποίο διαθέτει σήμερα η παγκόσμια αεροναυπηγική βιομηχανία. Το αεροσκάφος, το Leonardo 346, για μας το 346 έχει και μια ιδιαίτερη αξία, διότι εγώ υπηρέτησα όλη μου τη θητεία στην 346 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας, μαζί με τον κύριο Πέραχο, τον κύριο Παπαχρήστο, με τον οποίο γνωριζόμαστε 32 χρόνια από τότε που εγώ ως απλός φαντάρος και αυτός ως απλός υποσμηναγός έκανε τα πρώτα του βήματα στην πολεμική μας αεροπορία. Και πράγματι θέλω να υπερθεματίσω αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μηναγός, την έμφαση την οποία δίνουμε όχι μόνο στο σύγχρονο πια αεροσκάφος, αλλά και στην εκπαίδευση η οποία γίνεται στο έδαφος, στους καινούριους εξομοιωτές, τους οποίους θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ στη συνέχεια. Η υποχρέωσή μας είναι να προσφέρουμε στους νέους μας αεροπόρους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Και αυτή προφανώς δεν μπορεί πια να αλλάξει χώρα στα παλιά τα δύο αεροσκάφη τα οποία σταδιακά αποσύρονται. Και όσο μεγάλη έμφαση και αν θέλουμε να δώσουμε στα καινούρια αεροσκάφη τα οποία προσθέτουμε στην πολεμική μας αεροπορία, αλλά τόσο αν όχι μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δίνουμε στη σωστή εκπαίδευση των νέων αεροπόρων μας. Κύριε Αρχηγέ λοιπόν της πολεμικής μας αεροπορίας, κύριε Αρχηγέ του ΓΕΘΑ, πιστεύω πράγματι ότι εδώ πέρα στην Καλαμάτα θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε σε ακόμα καλύτερες συνθήκες από ό,τι εκπαιδευτήκατε εσείς τους νέους μας αεροπόρους, αλλά και κάτι ακόμα, γιατί όχι, όπως είπατε, να μετατρέψουμε την Καλαμάτα σε ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορεί να προσελκύσει χειριστές και από άλλες πολεμικές αεροπορίες, οι οποίες θα έρθουν εδώ πέρα σε αυτή την υπερσύγχρονη βάση, αλλά και στην πολύ όμορφη Μεσσηνία, να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να πάρουν την εκπαίδευση η οποία θα τους καλύψει για το επόμενο φυσιολογικό τους. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη νέα αποστολή της εκπαιδευτικής μας βάσης εδώ πέρα στην Καλαμάτα. Σύντομα θα προσθεθούν και τα επόμενα αεροσκάφη και με το καλό πάντα επιτυχίες συνολικά στην πολεμική μας αεροπορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι καινούργια, κυρία. Ναι, ναι. Βλέπετε όλες τις παραμέτρες. Εδώ πέρα είναι για τον Ιστράκτορ, εδώ πέρα είναι για τον δεύτερο χειριστή που μπορεί να κάνει τον στόχο και να, κάνει επίθεση. Ακατάλογο. Ένα σιραντάρο όμως έχει ένα 16. Δεν είναι τάξη αυτές οι οθόνες. Όχι, δεν είναι τάξη, έχουν soft keys, τα οποία μπορείς να βάλεις να κάνεις ό,τι λειτουργία θέλεις. Από απεικόνιση χάρτη, απεικόνιση ραντάρ, απειλές στην δεξιά οθόνη μπορείτε να βάλετε το EW που λέμε εμείς για ηλεκτρονικό πόλεμο και τα σχετικά. Ανά πάσα στιγμή πετάμε σε όλες αυτές τις περιοχές. This will be here in all of this quarters, in the control tower.